Ξοδέψτε όσα απαιτούνται για να βγούμε από την κρίση. Αυτό είναι το μήνυμα που εξέπεμψαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι Υπουργοί Οικονομικών των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που για πρώτη φορά ανέστηλαν τους κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας. Ο COVID-19 συνιστά πρωτοφανή απειλή, εξού και απαιτούνται και πρωτοφανή μέτρα όπως και λύσεις. Αυτό που κάνουμε τώρα και θέτουμε σε εφαρμογή είναι η πλήρης αναλογία έναντι της πρόκλησης που αντιμετωπίζουμε. Θα παρουσιάσουμε έναν συμπληρωματικό προϋπολογισμό στο Γερμανικό Κοινοβούλιο αυτή την εβδομάδα. Μόλις το αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο και έχει ύψος 156 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη Γερμανία, μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι θα λάβουν 15.000 ευρώ εκαστός για τους επόμενους 3 μήνες. Το νέο οικονομικό πακέτο που ανακοινώθηκε έρχεται επικουρικά στις προηγούμενες αποφάσεις. Ταυτόχρονα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με ανακοίνωσή του εκτιμά ως αρνητική την προοπτική παγκόσμιας ανάπτυξης για φέτος και πως οδηγούμαστε σε ύφεση τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με την πρόσφατη οικονομική κρίση του 2008 ή ακόμα χειρότερη. Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι από τις αναδυόμενες αγορές οι επενδυτές έχουν απομακρύνει 83 δις δολάρια, συνιστώντας τη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη εκροή κεφαλαίων.